διαθέτει εντέρινες χορδές και έχει πάνω χαραγμένα αραβικά γράμματα και τα αρχικά πιθανών εψιλολάμδα δέλτα του ιδιοκτήτη της λύρας και βλέπουμε το Μανώλη το Μπουνταλάκι, ένα κριτικό λυράρι, να παίζει λύρα και βεβαίως να μας ταξιδεύει με αυτή τη μελωδική, με αυτό το μελωδικό ήχο πίσω στο χρόνο, πίσω στο 1881. Τι θα έχει ζήσει αυτή η λύρα, Νίκο? Τι θα έχει ζήσει, τι θα έχει δει, πόσα γλέντια θα έχει συνοδεύσει, πραγματικά. Κατακτητές θα την έχουν αντικρίσει, ακριβώς. Θα έχουν διασκεδάσει με αυτή τη λύρα. Ακριβώς. Να ακούσουμε λίγο ήχο. Ναι, πάμε να ακούσουμε λίγο ήχο. Βεβαίως, νομίζω, και ο οργανοπαίκτης χειρίζεται ακριβώς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πατήματα εκεί της λύρας, τις χορδές, εντέρνες χορδές, το ξαναλέω, αραβική γραφή πάνω σκαλισμένη στη λύρα, γεννημένη εντός εισαγωγικών η λύρα αυτή που βλέπετε το 1881 και βέβαια την ιστορία πάνω κάτω της λύρας τη γνωρίζουμε πώς προήλθε. Έχω κρατήσει τις σημειώσεις, Νίκο, δεν ξέρω αν τα ξέρεις. Τη λύρα την έφεραν οι Άραβες, υπάρχει μία εκδοχή στην Κρήτη, ως κατακτητές, προερχόμενοι βεβαίως από την Ισπανία, το 823 μέχρι το 961 μετά Χριστό. Αυτή είναι η μία εκδοχή βεβαίως. Και η άλλη εκδοχή είναι ότι ήρθε στην Κρήτη από την Κωνσταντινούπολη και από το στρατό του Νικηφόρου Φωκά και τους Βυζαντινούς. Έτσι, κάποια στοιχεία, γιατί καλό θα είναι, ούτε εγώ τα γνώριζα, απλά ξέρω ότι πολλοί τηλεθεατές ενδεχομένως να μην γνωρίζουν την πηγή προέλευσης της κρητικής μας λύρας.